Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συζητητές για την παραχώρηση που μου έκαναν. Δεν θα αναφερθώ φυσικά στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Δεν είναι ο λόγος παρέμβασής μου αυτός. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για το σκοτάδι που κυριαρχεί σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σημερινό νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ακτίδα φωτός και να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο στην ενημέρωση και τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Καταθέσαμε μια τροπολογία εμπρόθεσμη, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να καταργήσουμε ένα μέγα σκάνδαλο το οποίο δυστυχώς σημειώθηκε στην προεκλογική περίοδο. Συγκεκριμένα, το σκανδαλώδες είναι το εξής. 31/12 του 2014, προσόνιδος όλων εν μέσω προεκλογικής περίοδου, η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αποφάσισε να αυξήσει το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ, το ειδικό τέλος μείωσης αερίων ρήπων. Όπως θα ξέρετε, το ειδικό τέλος αυτό χρεώνεται στα τιμολόγια του ηλεκτρισμού και τα αυξάνει ισόποσα. Βρήκε λοιπόν την ώρα η ΡΑΕ σε προεκλογική καθαρά περίοδο να κάνει αυτές τις αυξήσεις. Απαράδεκτο από κάθε άποψη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε και συνέχεια στο σκάνδαλο. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύτηκε. Δεν δημοσιεύτηκε προεκλογικά, ούτε δόθηκε δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε πήγε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ούτε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ δημοσιεύτηκε. Δεν δημοσιεύτηκε και μετεκλογικά. Και ξαφνικά είδαμε 3 Μαρτίου του 2015 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως να ανακοινώνονται μετά από 3 μήνες οι αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ. Για τις αυξήσεις αυτές, να σημειώσω ότι είχε ενημερωθεί πλήρως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί και αποκρύψανε τις αυξήσεις αυτές και στην προεκλογική περίοδο αλλά και μετά τις εκλογές. Εγώ μόλις ανέλαβα τη θέση αυτή στο Υπουργείο, όπως είχα υποχρέωση, κάλεσα τη ΡΑΕ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Ρυθμιστική Αρχή και να μας πει τις επίγουσες εκκρεμότητες. Δεν μας έκανε την παραμικρή νήξη στη σχετική ενημέρωση ότι υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις λειτουργούσαν από 1η-1η-2015 στα ηλεκτρικά τιμολόγια και είχαν δημοσιευθεί. Ούτε καν αισθάνθηκαν την υποχρέωση να μας ενημερώσουν ως Υπουργείο, έστω μετεκλογικά, έστω εκ των υστέρων. Δυστυχώς δεν είδαμε από την πλευρά των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τότε της κυβέρνησης, ούτε μια λέξη αυτοκριτικής για αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και διαδικασίες σκοτεινού τύπου, οι οποίες πήγαν στη ζούλα στην προεκλογική περίοδο και για να μην εμφανιστεί και εκθέσουν την κυβέρνηση, να αυξήσουν τα ηλεκτρικά τιμολόγια τα οποία ήταν στα ύψη. Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας, μόλις ενημερωθήκαμε και είδαμε αυτήν την απόφαση, να καταθέσουμε αυτήν την διάταξη με την οποία αποσύρουμε αυτές τις αυξήσεις, οι οποίες είναι σε όλες τις κατηγορίες των πελατών, από επιχειρήσεις μέχρι νοικοκυριά. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αποσύραμε λοιπόν αυτές τις αυξήσεις και τις αποσύρουμε με αυτή τη ρύθμιση και τις αποσύρουμε φυσικά αναδρομικά από 1η-1η-2015, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με την ευκαιρία να πω ότι αυτές οι μεθοδεύσεις πολιτικο-ρυθμιστικές, ας τις πούμε έτσι, οι οποίες είναι απαράδεκτες, δείχνουν και ορισμένα πράγματα δυστυχώς για το ρόλο που έχει αναλάβει η ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δεν είναι κυβέρνηση αυτής της χώρας και πολύ περισσότερο δεν είναι υπερκυβέρνηση για να αποφασίζει ακόμα και για τις τιμές
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορεί οι ανεξάρτητες αρχές να παρακάμπτουν τη λαϊκή κυριαρχία και να υποκαθιστούν τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό κιόλας θα καταθέσουμε, ήδη επεξεργαζόμαστε, νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ, το οποίο ασφαλώς θα είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά θα καταργεί αυτό το ρόλο του υπερκράτους για την ΡΑΕ, που πολύ συχνά εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, και καλό όλες τις πλευρές. Και καλό όλες τις πλευρές. Κύριε Υπουργέ, την παρουσιάσατε την τροπολογία, μην ανοίξουμε διάλογο. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παρουσιάσατε την τροπολογία. Μην ανοίξουμε τώρα ένα διάλογο. Δεν ανοίγω διάλογο. Σε μένα κάνετε παρατήρηση. Πρόεδρε, εγώ δεν διακόψα. Άλλοι διακόπτουν. Σε αυτούς που διακόπτουν. Μα δεν σας διακόψαν, διότι είχατε τελειώσει. Είπατε ευχαριστώ πολύ, είχατε τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ και βλέπετε ότι ακούγονται φωνασκίες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά θα μπορούσατε να αγνοήσετε τις φωνασκίες. Και φωνασκούν, μου λέτε. Μα θα μπορούσατε να τις αγνοήσετε, γιατί είχατε τελειώσει. Τελειώνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέω ότι ενοχλούν αυτά που λέω και αντί να φρονηματίσουν, δημιουργούν καταστάσεις και πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ να απαντήσετε στο σκάνδαλο. Να απαντήσετε στο σκάνδαλο, στο σκότος, στην αδιαφάνεια, στο κρύψιμο από τον ελληνικό λαό, στην εκμετάλλευση. Δηλαδή θέλετε να παραμείνουν οι αυξήσεις. Θα συνεχίσετε πολύ ακόμα το διάλογο. Να παραμείνουν οι αυξήσεις. Δεν συνεχίζω εγώ, άλλη συνεχίζω. Κύριε Υπουργέ, να μην απαντάτε. Τι πάνε να πει δεν συνεχίζετε. Να μην απαντάτε. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βούλτευση, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Θέλουν να παραμείνουν οι αυξήσεις. Περιμένουν υπομονετικά οι συνάδελφοί σας. Περιμένει ο κύριος Λαγός. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Λαγέ.